Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι στην Κρήτη είναι μόνο θάλασσα και ήλιος? Είναι και πολιτισμός, αλλά όχι ο εμπορικά συνηθισμένος. Στο γνωστό ξενοδοχείο στην Αγία Μαρίνα Χανίων, από τον Ιούνιο λειτουργεί έκθεση με έργα δύο χανιωτών καλλιτεχνών που ονομάζεται «Ταξίδι στη μνήμη και το όνειρο». Ουσιαστικά είναι η συνάντηση δύο χανιωτών καλλιτεχνών, της Όλγας Βερικάκη και του Μανούσου Χαλκιαδάκη, οι οποίοι συναντιούνται ως καλλιτέχνες κυρίως θεματικά. Η γκαλερία αυτή δεν είναι καινούρια, ούτε είναι η πρώτη της έκθεση. Στην Αγία Μαρίνα είναι η γκαλερί Μάρε. Εκθέσεις πραγματοποιούνται εδώ ήδη από το 2013. Η τεχνοτροπία διαφορετική, αλλά υπάρχει κοινός τόπος. Τα έργα της Όλγας Βερικάκη χαρακτηρίζονται με την έκφραση «μαγικός ρεαλισμός». Το συγκεκριμένο είναι μέρος από ένα δίπτυχο και τα δύο τιτλοφορούνται ο χρυσός ορίζοντα. Είναι φετινή δουλειά, πρώτη φορά εκτίθεται δηλαδή εδώ. Δεν είναι μίμηση ενός πραγματικού τοπίου. Έχει το στοιχείο το φαντασιακό και αν δείτε απουσιάζει πάρα πολύ και το ανθρώπινο στοιχείο. Δεν θα εντοπίσετε κάπου. Έχει πάρα πολύ χρυσό, εξού και ο χρυσός ορίζοντας που καταλαμβάνει όλο το καμβά. Έχουμε πάρα πολλά σπιτάκια το ένα πάνω στο άλλο. Κυριαρχούν πάρα πολύ, χρησιμοποιεί πάρα πολύ τα βασικά χρώματα, κόκκινο, κίτρινο, μπλε. Εδώ κυριαρχεί το κόκκινο και το μπλε. Δίπλα οι δημιουργίες του Μανούσου Χαλκιαδάκη, ενός καλλιτέχνη που δεν είναι μόνο ζωγράφος, αλλά έχει καταπιαστεί και με το κόσμημα, τη φωτογραφία και την κεραμική. Εδώ έχουμε τα ζωγραφικά του έργα. Είναι μια διαφορετική ζωγραφική, κυρίως ναΐβ. Γι' αυτό έχουμε πιο απλά περιγράμματα και τα θέματα είναι πιο απλά. Ύφος ναΐβ. Μπορούμε να τα εξηγήσουμε λίγο. Ναι, είναι η πιο απλή ζωγραφική. Κατά άλλους μπορεί να οριστεί και ως λαϊκή ζωγραφική, όπως ήταν ο Θεόφιλος. Οι αναφορές στις παιδικές μνήμες, αν προσέξετε, αυτά τα ηλιοτρόπια έχουν τα πέταλά τους προς τα πάνω. Είναι σαν να τα φυσάει ο αέρας και να είναι προς τον ουρανό. Και μέσα σε αυτή την κίνηση υπάρχει κάτι ακίνητο και είναι οι μνήμες μας. Έτσι έχουμε το κορίτσι με τις γάτες, το παιδί με την μπάλα. Οι μνήμες και το ονειρικό στοιχείο είναι ο κοινός τόπος των δημιουργιών που εκτίθενται. Μέχρι τις 20 Αυγούστου, τα απογεύματα Σαββάτου και Κυριακής, το ταξίδι στη μνήμη και στο όνειρο θα βρίσκεται στην Γκαλερί Μάρε. Σημασία όμως έχει και το ότι η παρουσία της έκθεσης δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να δουν και μια άλλη πτυχή του πολιτισμού της Κρήτης. Τέτοια δρόμενα βοηθούν και την προβολή του νησιού ως ένα τόπο πολιτιστικής έλξης, διότι είναι ένας τόπος που συνδέεται πάρα πολύ ως τόπος αναψυχής με τη θάλασσα, τον ήλιο, τέτοιου είδους ξεκούραση. Οπότε έτσι προβάλλεται και ο τόπος διαφορετικά, ως ένας τόπος που έχει καλλιτέχνες, υπάρχει ανάπτυξη των τεχνών και έκφραση, επικοινωνία μέσα από τις τέχνες και βοηθάει πάρα πολύ, θεωρώ, το νησί να προβληθεί διαφορετικά.